Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας. Δηλαδή, σε βγάζω στο ξεκίνημα της εβδομάδος με επίσημη ανακοίνωση, δευτερόλεπτα πριν. Σπαρταριστή, φρέσκια. Ναι. Πότε το συζητάγαμε την Παρασκευή, το συζητάγαμε. Ναι. Νομίζω ναι, ότι πια είναι πιθανό να μείνει, γιατί ο Κοτάρσκι, ο Κέιπ, εξυμφωνήσει όλα, είναι απομένοντα θετικά. Περιμέναμε και εκείνη την εξέλιξη με την Γκόριτσα και τον Άγιαξ για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά ο Πάκ ήθελε να κρατήσει και έναν από τους θερματοφυλακές του στην ομάδα για να αισθάνεται λίγο έτσι μεγαλύτερη σιγουριά, ότι δεν θα χρειαστούν όλοι οι θερματοφυλακές χρόνο προσαρμογής κτλ. Οπότε έμοιαζε μια καλή λύση για ανανέωση του συμβολέου του Ζήφκοβιτς. Η αλήθεια είναι ότι φανταζόμουν ότι θα είναι μονοητής, αλλά είναι διαιτές το συμβόλαιο που υπογράφει. Ναι, μόλις το 24. Οπότε, ναι, κλείνει το κεφάλαιο θερματοφυλάκων στον ΠΑΟΚ, νομίζω. Όταν λες μία ακόμη εκκρεμότητα που κλείνει. Όταν λες κλείνει, δηλαδή, τι μία ακόμη εκκρεμότητα. Κοτάρσκι, Ζήφκοβιτς, το έχουμε το δίδυμο. Ναι, το έχουμε το δίδυμο. Επίσημα έχουμε το Ζήφκοβιτς όμως. Δεν έχουμε επίσημα. Εντάξει, ναι, δίδυμο, okay, ναι. Περιμένουμε. Συμφωνεί και η Μόνικα μαζί μου. Με επιβεβαίωση. Ναι, είδες, συμφωνεί και η Μόνικα. Οπότε... Περιμένουμε και τον Κοτάρσκι όμως. Περιμένουμε και τον Κοτάρσκι να γίνει τώρα αυτές τις μέρες προφανώς. Αλλά όπως είπαμε, πρέπει να γίνει προσεκτικά η κίνηση με τον Κοτάρσκι. Ναι, ναι. Αυτό ήταν το κλειδί. Το να ενεργοποιήσει την οψιόν αγορά στην Γκόριτσα από τον Άγιαξ, ώστε να μπορεί να τον πουλήσει για να μην μπλέξει ο ΠΑΟΚ σε επαφές με Άγιαξ, στην περίπτωση που η Γκόριτσα δεν μπορούσε να ενεργοποιήσει δεν ήθελε να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, και ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να ξεκινήσει μια διαδικασία νέου παζαριού με μια άλλη ομάδα για τον Κοτάρσκι. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ όλο αυτόν τον καιρό έκανε την πάπια, γιατί τα έχει συμφωνημένα με την Γκόριτσα. Ναι. Περίμενε η Γκόριτσα να πληρώσει το 1,2 νομίζω ήταν στον Άγιαξ για να τον πάρει, και η Γκόριτσα ήξερε ότι αυτομάτως θα βγάλει και ένα σημαντικό ποσό, γιατί θα τον πουλήσει αμέσως μετά από το 1,2 που έδωσε με 1,7, 1,8 και κάποια ποσοστά μεταπόλησης στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ξέρω αν αυτή την κίνηση μπορεί να την κάνει ο ΠΑΟΚ με κανονική μεταγραφή. Με κανονική θα την κάνει. Με κανονική, γιατί δεν θα παίξει φέτος ο Κοτάρσκι με τη φανέλα της Γκόριτσα, οπότε μπορεί να κάνει μεταγραφή. Αν δεν έχει παίξει, μπορεί να γίνει μεταγραφή στην ίδια περίοδο, έτσι, διπλή. Ναι, δεν μπορεί να παίξει στην ίδια περίοδο στις τρεις διαφορετικές ομάδες, θα γίνει κανονικά. Με μεταγραφή δεν είναι, με μεταγραφή. Απλώς ο Κοτάρσκι έπαιζε πέρσι δανεικό στην Γκόριτσα και η Γκόριτσα είχε μία οψιόν αγοράς. Την οποία αν την ενεργοποιούσε, δεν ρώταγε τον Άγιαξ, δεν χρειάζεται να τον ρωτήσει, την ενεργοποιούσε και τον έπαιρνε. Τον είδες καθόλου, τον Κοτάρσκι, αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφορούν. Τον είδα. Τον πρόσεξες καθόλου. Δεν μπορείς να καταλάβεις από βιντεάκια, νομίζω, τον θεματοφύλακα, αλλά ξαναλέω, το βιογραφικό του είναι, ρε παιδί μου, τέτοιο που δεν... Okay, οποιαδήποτε μεταγραφή μπορεί να μην βγει, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα βιογραφικό που λες τώρα τι είδαν και πως κατέληξαν το να πάρουν έναν 22χρονο με 1,7-1,8. Ξαναλέω, όταν είσαι βασικός των 10 της Εθνικής Ελπίδων της Κροατίας, οποιοσδήποτε παίχτης της Εθνικής Ελπίδων της Κροατίας, όχι να σε έχουν φωνάξει μια φορά, αλλά να είσαι εκεί και να είσαι, ναι, ο βασικός. Και βασικός βέβαια. Δεν παίζει να μην έχεις μια αλφα ποιότητα. Δεν γίνεται. Σίγουρα. Και μόνο αυτό το διάστημα. Έχουν τέτοια δεξαμενή άνθρωποι που... Μόνο που τον είδε ο... πώς το λένε, ο Βαντεσάρτη ή Παρατσούκλη είχε. Παπιάς. Είχε ένα παρατσούκλι, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα. Ναι. Βελεκάνος, τι. Και γενικά ο Μπότο τον Κοτάρσκι δεν είναι κάτι που του προέκυψε τώρα στον δρόμο του. Τον έχει λοκάρει από... Πριν αρχίζει να ξυρίζεται ο Κοτάρσκι. Δεν είχε ακόμα γένια, ναι, όταν τον είχε πρωτοτσεκάρει ο Μπότο. Κοίταξε, ένα σημαντικό που είδα για αυτό, που διάβασα για αυτό, είναι ότι είναι ήδη στα 22 του παντρεμένος. Αυτό, ναι, είναι. Άρα είναι και ίσκο παιδί, λες. Έτσι νομίζω, ξέρω εγώ. Ότι θα έρθει, ναι, και η γυναίκα, ναι, του, ναι, μαζί, οπότε δεν θα πηγαίνει, ναι, να δοκιμάζει ναργιλέδες και να ξενυχτάει τα βράδια. Σε κάτι ωραίο. Θα μαζεύεται το ρίσπιτι. Θα μαζεύεται το ρίσπιτι. Έτσι πιστεύω. Ναι, έτσι δεν θυμάμαι ποια περίπτωση ποδοσφαιριστή τώρα. Ήταν εδώ σε ομάδα της Αθήνας, δεν θυμάμαι, πάει κάποια δεκαετία τώρα. Που μου την είχε πει την ιστορία σπαράγοντας, ναι, ότι έτσι είχαν πάρει έναν
μικρό σχετικά σε ηλικία, ξέρω εγώ, 22, 23, 24, τέτοιο πράγμα. Το οποίο λέει ευτυχώς είναι και παντρεμένος, δεν θα έχουμε και ξενύχια, γιατί εκείνη τη χρονιά έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ομάδα. Και εγώ έτσι σκέφτηκα, ναι. Ναι. Μετά από 8 μήνες μου λέει χίλιες φορές να μην ήταν παντρεμένος. Του λέει γιατί ήταν μπερμπάντης. Όχι, μου λέει. Τον έβγαζε έξω συνέχεια η γυναίκα. Δεν άφησανε κλαμπ για κλαμπ. Πέσει και αυτό το σενάριο. Ας πούμε, εγώ έβλεπα, παρακολουθούσα και τον Τζόλακ όταν είχε πρωτοέρθει στον ΠΑΟΚ και έβλεπα με τη γυναίκα του φωτογραφίες αυτή στο Instagram, από εδώ, από εκεί, σε παραλίες, σε σπίτια, σε ξενοδοχεία, σε μαγαζιά, αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, λέω, όχι, τώρα θα έρθει, είναι και πολύ δυνατό το κομμάτι του Τζόλακ και λέω τώρα δύσκολα, εντάξει, είναι ήσυχος, να, μέχρι και σπίτι πήρανε. Μέχρι και σπίτι μου ήταν τέλος πάντων, στο δεύτερο ημίχρονο που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Τώρα όταν διάβασα και αυτό αυτή τη λεπτομέρεια για τον Κοτάρσκι, στα 22 κιόλας αυτός, έτσι, λέω εντάξει, ήσυχα, λέω, πολύ καλή κίνηση από τον Ζωζέ, λέω, εντάξει, ξέρει τι έκανε. Τον παρακολουθούσε από νωρίς, τον πάντρεψε κιόλας, οπότε θα τον φέρει στον ΠΑΟΚ στα 22 παντρεμένο. Ναι. Έτοιμο, κομπλέ, όλα κουμπωμένα. Κοίταξε, εγώ αυτό που πρόλαβα, που μπόρεσα να δω τέλος πάντων, είναι. Μου άρεσε αυτό που είδα. Το φοβάμαι για την ηλικία του, φοβάμαι γιατί. Αν μπορέσει να σηκώσει το βάρος του ΠΑΟΚ, βέβαια, της φανέλας του βασικού. Αλλά βλέπω έναν καλό. Βλέπω αυτούς τους τερματοφύλακες δηλαδή που πέφτουν πάνω στην μπάλα και δεν κρύβονται όταν πάει να σουτάρει παίκτης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση ή σε τέτα-τέτα, ας πούμε. Πέφτει πάνω στην μπάλα, ανοιχτά χέρια, πόδια και ό,τι γίνει. Ναι, ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις από αυτά τα βιντεάκια συνήθως, ειδικά στον Οφλέκη, βλέπεις μόνο τα καλά, δεν βλέπεις τα κακά. Το scouting report λέει ότι είναι καλός με τα πόδια. Εγώ αυτό που μπορώ να κρίνω από τα βιντεάκια που έχω δει και εγώ είναι ότι πολύ καλό κορμί. Πάρα πολύ καλό κορμί για τον Οφλέκη. Ναι, είναι εκεί κοντά στο 1,90 και 1,88. Είναι, φαίνεται. Εντάξει, κοίταξε, για να έχει κάνει αυτά τα χιλιόμετρα, να έχει γράψει τα χιλιόμετρα έστω και στο τμήμα αυτό του συγκεκριμένου του Άγιαξ, ας πούμε, στους μικρούς, στη δεύτερη ομάδα, και να έχει και φανέλα βασικού στην Εθνική Κροατία στις Ελπίδες. Τώρα αυτές τις μέρες έχουν ένα παιχνίδι, θα πρέπει να το τσεκάρω 100% να το δω. Να το δούμε. Όντως. Είναι και σημαντικό το παιχνίδι, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ναι. Οπότε δηλαδή δεν είναι ένα φιλικό στεναχωρημένο, ξέρω εγώ, να παίξει λίγα λεπτά να μπει μέσα. Είναι σημαντικό το παιχνίδι. Θα το ψάξω τώρα στο διάλειμμα, ίσως να το πω κιόλας ακριβώς στον κόσμο για να το δούνε. Να ψάξουμε δηλαδή να το βρούμε. Ναι. Στα υπόλοιπα τα μεταγραφικά, αυτό το Γκαμάτσο, το μιλούσαμε και με τον Μιγγέλ Κορέα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτό το. Τι είπε ο Μιγγέλ. Τι είπε ο Μιγγέλ. Ότι είναι παιχταράς. Ναι. Αυτό δηλαδή ο τίτλος είναι αυτός. Ότι είναι σπουδαίος παίκτης. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη, παίζει και στις δύο πλευρές και βάζει και γκολ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περίμενε κανείς ότι στην Sporting θα πιάσει και θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή ήταν από τα παιδιά που το πίστευαν πάρα πολύ. Και ξέρεις, η Sporting δεν πληρώνει για μικρούς τυχαία. Δηλαδή το scouting report στις μικρές ηλικίες. Όχι στους αξιριστούς, αυτούς που δεν έχουν ξυριστεί, αυτούς που είναι και 12 και 13 είναι φοβερό το scouting report της Sporting Λισαβόνας, όσο μάλλον σε αυτούς που είναι 17-18, θα περίμενε κανείς ότι θα έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Γιατί το potential που λένε και στο χωριό μας, του παιδιού αυτού ήταν πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή τον περίμεναν για σπουδαία πράγματα. Τον περίμεναν ότι μετά από 2-3 χρόνια εκεί θα τον πουλούσαν, ξέρω εγώ, 20 και 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ. Για τέτοιου είδους ταλέντο μιλούσαν. Οπότε σίγουρα για να έχουν αυτή την άποψη δεν μπορεί παρά να έχει κάποια στοιχεία. Τώρα, γιατί δεν κούμπωσε στην Sporting Λισαβόνας, μπορεί να είναι πολλά τα ζητήματα. Δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι σαν να παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα παιδί που στη Sporting Λισαβόνας το εκτιμούσαν και το πίστευαν και το περίμεναν τόσο πολύ όσο ο Κούτσιας, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ. Που δεν ξέρεις, δεν είσαι και σίγουρος να πεις γιατί δεν έχει παίξει. Αλλά όποιον και ρωτήσεις θα σου πούνε τρομερό ταλέντο. Κάπως έτσι είναι και ο Καμάτσο. Και φαντάζομαι ότι στον Άρη ποντάρουν, ελπίζουν, πιστεύουν ότι όλο αυτό το ταλέντο που έχει εδώ θα μπορέσει να το δείξει, που προφανέστατα θα πάρει και πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Έχει και παραστάσεις από Manchester City, τμήματα υποδομών πριν από 5-6 χρόνια. Έχει Liverpool επίσης.
υπάρχει καμία συμμετοχή. Λίβερπουλ. Στην Λίβερπουλ, μάλιστα, υπάρχει μια ιστορία ότι ο Κλοπ δεν είναι ότι δεν τον πίστευε, του ζήτησε να αλλάξει θέση, να παίξει back half. Να τον κάνει δηλαδή ακραίο αμυντικό. Την πλευρά, και ο μικρός, και ο μικρός ψιλοκλώτησε. Μου αρέσει που κλώτησε. ναι, εντάξει, το λέει ο Κλόπ, ρε παιδί μου. Εντάξει, και σου λέει, σε κάνω να παίξει την πλευρά. Δηλαδή, πάνω κάτω είσαι και γρήγορο, είσαι και πνευμόνι καλό. Όχι αυτό, όχι. Εγώ θέλω να παίξω μπροστά. Ναι. Εντάξει, να δούμε κιόλα. Έχει μια ρήτρα 3 εκατομμυρίων, α πούμε, μια οψιόν μάλλον. 3 εκατομμυρίων. Ναι. Υπάρχει η Μπέρνη τα τελευταία 24 ώρα που λένε ότι έχει ενδιαφερθεί για τον παίχτη. Αλλά μάλλον φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει. Πάντως ο Μικέλη μου είπε πολύ καλά λόγια. Και γι' αυτό, ναι. Για τον Καμάτσο και για τον Αντρέ Ρικάρντο που φέρνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Που είναι άλλη περίπτωση, ο άλλος πιτσιρικάς. Ο Άρης, ναι, ο Άρης είναι στη φάση πρέπει να βιαστεί. Πρέπει να βιαστεί πολύ, γιατί τελικά έφυγαν πολύ περισσότεροι από όσο φανταζόμασταν εμείς. Μπορεί να φανταζόμασταν και λάθος. Ναι, ήταν σχέδιο του Άρη να φύγουν όλοι αυτοί. Αλλά λέω ότι έφυγαν πάρα πολύ. Αλλάζει πάρα πολύ ο Άρης. Συνεπώς δεν έχει χρόνο. Κάθε μέρα που περνάει το κάνει όλο και πιο δύσκολο να φτιάξει την ομάδα ο Μπούργος. Το είπε με την περίφημη φράση, πρέπει να γεμίσουμε το ντεπόζιτο με καύσιμα. Αυτό εννοούσε. Γιατί... Του Σάσα είναι αυτή η φυγή που κατά κάποιο τρόπο έτσι εντυπωσίασε. Ναι, αλλά ξέρεις, πέρα από τη μία ή δύο που μπορεί να εντυπωσιάσουν, στο τέλος της ημέρας μετράς το πόσες είναι συνολικά. Και είναι αρκετές. Και είναι και αρκετές ποδοσφαιριστών που έπαιζαν είτε βασικοί είτε έπαιζαν αρκετά. Δηλαδή ο Γκάνεα, ο Σούγκρεν, ο Σάσα, ο Ματίγια, ο Μπερτόγλιο, δεν λέω για αυτούς που έφυγαν και που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, π.χ. Μάνος, ας πούμε, που εκεί είναι μια άλλη κουβέντα. Έχουν φύγει αρκετοί από τον Άρη και μπορούν να φύγουν κι άλλοι, όπως καταλαβαίνω, θα δούμε δηλαδή τι θα γίνει με τον Λούμορ, μπορεί και αυτός να είναι προς αποχώρηση, άρα μιλάμε για, με εξαίρεση τον Εμπακατά, οι άλλοι τρεις ακραίοι μπακ, δεξιά και αριστερά, είτε βασική είτε αναπληρωματική, θα είναι καινούργοι. Το μόνο που δεν κουνιάται είναι το δίδυμα το κεντρικό αμυντικό και ο τερματοφύλακας που είναι σημαντικό, ναι. Για να χτίσει επάνω τους. Ασφαλώς θα αλλάξουν όλα τα κεντρικά χαφ με εξαίρεση τον Ντουκουρέ, δεν έμεινε κανένας. Το λέω γιατί φαίνεται ότι θα φύγει και ο Έντι Αγιέ. Θα λύσει το συμβόλαιό του ή θα απολυθεί. Οπότε έφυγε ο Σάσα, έφυγε ο Ματίγια. Αν φύγει και ο Έντι Αγιέ, από τους κεντρικούς χαφ μένει μόνο ο Ντουκουρέ. Μιλάμε για καινούριο δεκάρι, αφού έφυγε ο Βερτόγλιο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά. Υπάρχει ενδεχόμενο να φύγει και αυτός. Έφυγε ο Μπρούνο Γκάμα. Πολλές αλλαγές. Πλάκα-πλάκα, έτσι όπως τα λες τώρα. Είναι πολλές. Είναι πολλές αλλαγές. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Και ξαναλέω, δεν αναφέραμε, ξέρω εγώ, στο Χαΐροβιτς ή στον Μάνο. Σε παίκτες που έπαιζαν ελάχιστο. Ναι. Μιλάω σε αυτούς που έπαιζαν. Ο Σούντγκρεν επίσης, τον είπαμε αυτόν που πήγε στη Μακάμπη. Ναι. Ο Σούντγκρεν, ναι, μιλώντας για τα κρέα μπακ. Φύγαν, ναι. Όλα με εξαίρεση τον Εμπακατά. Ναι. Είναι πολλές αλλαγές, αλλά μιλάμε για μια ολοκένουργια ομάδα με 4-5 σταθερές. Δηλαδή τους δύο στόπερ, τον Ιτούρμπε. Να δούμε για το Μαντσίνι. Αλλά τέλος πάντων, ας τον υπολογίσουμε τώρα στις σταθερές. Και το Ντουκουρέ. Και μέχρι τώρα έχει έρθει ο Πίρσμαν. Καλή κίνηση που, αυτή, πολύ καλή. Ναι, που προφανώς θα είναι ο βασικός αριστερός μπακ. Έτσι πιστεύουμε τώρα, θα δούμε αν θα υπάρξει και άλλη μεταγραφή εκεί. Και περιμένουμε νήσι στον άξονα. Με αυτόν τον Διόπου που okay, είναι μια καλή περίπτωση. Αλλά ξέρεις, πάντα υπάρχει ανησυχία όταν είναι πολύ καινούργιοι ποδοσφαιριστές σε σχέση με τον χρόνο προσαρμογής που θα χρειαστούν. Ναι, είναι ένα ρίσκο που παίρνει ο Άρης. Είναι ένα ρίσκο και προφανώς. Τώρα, αν ήταν προπονητής, αν ήταν ο Μπούργος, είχε έρθει πριν από 20 μέρες, ας πούμε, το που τελείωσε η σεζόν και λέμε ότι ο Άρης πάει, τελείωσε το συμβόλαιο ή τελείωσε η συνεργασία με τον προηγούμενο προπονητή και τώρα με καινούριο προπονητή πάει.
Θα ήταν πιο δύσκολο το έργο, αλλά προφανώς επειδή έχει γράψει χιλιόμετρα ο Μπούργος και έχει καθίσει τον πάγκο του Άρη για, σε αρκετά παιχνίδια, προφανώς είναι οι δικές του, όχι οι δικές του, είναι σίγουρο ότι είναι δικές του αποφάσεις αυτές, να αλλάξει αυτή η ομάδα που έδειξε όμως με αυτή την ομάδα και με αυτούς τους παίχτες που τώρα αποτελούν παρελθόν, έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο ο Άρης με αυτόν στον πάγκο. Σωστά, σωστά. Δεν είναι, αυτή λίγο μου κάθεται κάπως περίεργα η όλη ιστορία. Ναι, ξαναλέω, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες και μπορεί ως ένα βαθμό αυτή η σημαντική αλλαγή στο ρόστερ να ήταν σχεδιασμένη και αποφασισμένη ανεξάρτητα από το καλό φινάλε της σεζόν και την επίτευξη του στόχου. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, δεν πρέπει να είναι πολλές αλλαγές. Φαίνεται το μεταξύ ότι όλο αυτό εκεί το ταξίδι στην Μαδρίτη και η συνεργασία με την Ατλέτικο μπορεί να πήγε καλά σε επίπεδο συζητήσεων, αλλά προκύπτουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τους παίχτες που ξεχώρισε ο Μπούργος και ο Άρης, αφού δεν δείχνουν μεγάλη διάθεση περισσότεροι να έρθουν στην Ελλάδα. Καθώς ο Σαντιάγο Αρίας έχει ένα, έτσι και αλλιώς είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, έχει πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Πρέπει να παίρνει ο Αρίας, είναι παίκτης της πρώτης γραμμής της πρώτης ομάδας στην Ατλέτικο. Δεν είναι παίκτης που έπαιζε δανεικός ή στην Ατλέτικο Β' και πρέπει να παίρνει κάτι του τύπου και με μεταγραφή ακριβή από την Eindhoven. Πρέπει να έχει ένα συμβόλαιο του τύπου 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τουλάχιστον. Οπότε έτσι και αλλιώς αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση για το δεξιά άκρο της άμυνας. Αλλά και οι υπόλοιπες, ξέρω εγώ, ο Ροντρίγκο Ρικέλμε ή ο Μάρκος Πάολο, λέω τώρα ονόματα που είχαν γραφτεί, φαίνεται πως δεν προτιμούν να μείνουν στην Ισπανία σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει σοβαρή ενίσχυση και από εκεί όπως όλα προκύπτουν για τον Άρη, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι προετοιμασμένος να καλύψει γρήγορα τα κενά, γιατί θυμίζω σε ένα μήνα παίζει επίσημο μάτς. Ναι. Και δεν είναι να τους έχει πάρει σε ένα μήνα. Προφανώς πρέπει να τους έχει πάρει να έχουν παίξει 2-3 φιλικά, να έχουν κάνει 10-15 προπονήσεις, να έχουν πάρει μέρος στην προετοιμασία. Διαφορετικά πώς θα μπορούν να παίξουν. Λαμία, πώς πήγε την Κυριακή, το Σάββατο, το έργο, πώς το είδες? Όπως πάντα, μωρέ, αυτές οι αναμετρήσεις είναι πολύ, βγαίνουν όλα τα ένστικτα της επιβίωσης. Μια τέτοια μάχη είναι μέσα στο γήπεδο πιο συναρπαστική, πιο δυνατή, πιο παθιασμένη και από ότι μια μάχη για να κερδίσει ένα τίτλο. Γιατί ο τίτλος είναι παίζεις για την ευημερία σου, ενώ η παραμονή είναι παίζεις για την επιβίωσή σου. Ήταν πολύ, πολύ έντονο μάτς. Είναι πολύ ζόρικη κατάσταση για τη Βέρεια. Είναι από τις πιο άτυχες ομάδες της τελευταίας δεκαετίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα που έκανε φοβερή πορεία στο πρωτάθλημά της και τερμάτισε πρώτη με άνεση, με 75 βαθμούς, με καλό ποδόσφαιρο, και που όλο αυτό, παρότι γνώστηκε ήταν πρωταθλήτρια στην δεύτερη κατηγορία, δεν της έδωσε να δω τα ανέβη απευθείας στη μεγάλη. Και μόνο και μόνο αυτό το κάνει πολύ στενάχωρο και πολύ δύσκολο. Και ξέρεις, μας αρέσει μας πολλές φορές στην Ελλάδα να μιλάμε, ξέρω εγώ, για το τελικό της Championship, της ανόδου, που το λέμε το μάτς των 200 εκατομμυρίων. Και έτσι είναι. Αλλά κάτι αντίστοιχο στα ελληνικά δεδομένα ήταν και αυτό το Βέρεια Λαμία. Δηλαδή για την μία ή για την άλλη ομάδα θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία της. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια ευρώ, πάνω κάτω η διαφορά των εσόδων. Δεν ξέρω κατά πόσο στη Βέρεια υπάρχει η δυνατότητα, το κουράγιο, η διάθεση να ξαναγίνει μια τόσο μεγάλη επένδυση για την άνοδο. Μια επένδυση που δεδομένα δεν θα σου φέρει τα λεφτά πίσω, δηλαδή άλλη μια χρονιά που θα χάσει πολύ σημαντικά χρήματα ο ιδιοκτήτης της, προκειμένου να επιχειρήσει να την ανεβάσει ξανά. Ή δεν ξέρω ποια θα ήταν η επόμενη μέρα στη Λαμία αν δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία και έπεφτε στη Super League 2. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ έντονο το μάτς. Ναι, ήτανε. Το παρακολούθησα όλο, κύριε Τσόχο, την ώρα που συναρμολογούσα ένα τραπέζι. Μάλιστα. Και το είχα να το κάνω. Ναι, δυστυχώς πώς με έπιασαν κότσο και το έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Και τώρα δεν μπορώ να. Κάνω τα χέρια σου. Και τώρα, κοίταξε, άμα έχω συνοδικό καλό. Δηλαδή, έχω Στεφανή δίπλα μου. Είμαι πολύ καλός. Είμαι ο Τζίγκερ. Σε αυτά. Αλλά την άλλη μέρα δεν μπορώ να κουνηθώ και σήμερα με πονάει η μέση μου. Δεν μπορώ να. Αυτό, δεν κουνιέμαι.
Ψάχνω ένα καλά. Μπορώ να συναρμολογήσω ένα τραπέζι, ναι. Να τελειώσω να πω καταπληκτικά το έκανα και να περισσεύει ένα πόδι. Κοίταξε, όχι, είχα πολύ καλό συνοδηγό, πάρα πολύ καλό συνοδηγό, οπότε μου έλεγε κλειστή δεξιά, ανοιχτή αριστερή και τα λοιπά και τα έκανα όλα τέλεια. Χωρίς, αλλά να διαβάζω manual και τα λοιπά, εγώ σε τέτοια δεν μπορώ καθόλου. Πώς πιάστηκα εγώ, λέω εύκολο είναι. Κοίταξε, όταν το είδα και είπα αυτό θέλω, είναι ένα ειδικό σπαστό και τα λοιπά, λέω δεν θα είναι και σε πολλά, δεν εύκολο θα είναι. Τρία κομμάτια είναι έτσι κι αλλιώς. Έτσι όπως το βλέπα εκεί φτιαγμένο. Όταν πήγα από πίσω στην αποθήκη να το πάρω το Σάββατο και το βλέπω, το ανοίγουμε μετά στο σπίτι και έχει 800 κομμάτια. Μου ήρθε να το γυρίσω πίσω. Αλλά είναι αυτό που δεν μπορείς να αποφύγεις, κάθεσαι και το απολαμβάνεις μετά. Δηλαδή παρέα με σένα το έκανα. Σε όλο το μάζ. Ακριβώς. Δύο ώρες το μάζ, δύο ώρες κι εγώ. Ακριβώς. Ναι. Αυτά. Ναι. Έχω κι άλλα να ρωτήσω, ας πούμε, να, και αυτή τη μεταγραφή του Ολυμπιακού, τον Βρυσάλκο, ας πούμε, από την Ατλέτικο, αλλά θα τα έχουμε και αύριο να πούμε πράγματα. Θα τα πούμε σωστά. Σε ευχαριστώ, Μιχαλή. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά.